Η χθεσινή συνάντηση με την αιγίδα του Δήμου Παγκαίου, την Επιτροπή του Αγροτικού Τομέα και του Αγροτικού Συλλόγου, μπορώ να πω ότι είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Ο Υπουργός, ο κ. Παναγιωτόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δύο βουλευτές μας. Είχαμε επίσης και τον Υφυπουργό, τον κ. Τριαντόπουλο Εσωτερικών, τους τρεις γραμματείς, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, εκεί ήταν φυσικά και η ουσία του πρόεδρου του ΕΛΓΑ. Κοινοποιήσαμε και έγινε, μας είπε πώς ακριβώς ακολουθηθεί η διαδικασία. Η διαδικασία σημαίνει ζώνες παραγωγής, θα εκτιμηθούν οι ζώνες παραγωγής και σε αυτό το σημείο θα πούν για να μπορέσουν να έρθουν γρήγορα οι εκτιμήσεις. Σε συνεργασία της Αγροτικής Επιτροπής και του Αγροτικού Συλλόγου βγήκε το ψήφισμα και με την αρρωγή έτσι όλοι ισίσουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, γιατί όλοι είμαστε από την ίδια πλευρά και οφείλουμε άπαντες να σκύψουμε στο πρόβλημα χωρίς ούτε παραταξιακές διαφορές, ούτε κομματικές βέβαια και χρώματα. Λοιπόν, έτσι βγήκε αυτό το ψήφισμα, κορυφαία συνάντηση χθες στην Ελευθερόπολη, αλλά επειδή είχε βγει ήδη το ραντεβού για τη σημερινή εκδήλωση και στη λογική πίεσης, ευτυχώς τα αισθητήρια ήταν γρήγορα τα κυβερνητικά και έγινε, μας πρόλαβαν εξελίξεις. Δεν μπορούσαμε όμως να μην παραβρεθούμε εδώ να δώσουμε το ψήφισμα. Κινούμαστε σε δύο... έχουμε το πλημμυρικό φαινόμενο των τεναγών που το βάλαμε από την πλευρά μου, δηλαδή το έβαλα επάνω εκ νέου και υπολογίζουμε στα 6-7.000 στρέμματα πλημμυρισμένα. Δυστυχώς εμείς το έχουμε ένα πάγιο πρόβλημα, δυστυχώς 20 ετίας. Αλλά επειδή είμαστε σε έκτακτη ανάγκη, το βάλαμε εκ νέου και συζητήθηκε αν πρέπει να πάμε και εμείς μέσα από την ίδια διαδικασία. Θα το δούμε παρακάτω. Και βέβαια οι χαλαζοπτώσεις που έγιναν στο πρώην Δήμο Πιεραίων και Ορφανού, που εκεί η κατάσταση είναι ολέθρια, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχει 100% στο μεγαλύτερο μέρος ζημιάς. Αναμένουμε μετά τη χθεσινή επίσκεψη του κλιμακίου με τους υπουργούς, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ και τους γενικούς γραμματές των Υπουργείων, όλα αυτά που είπαμε να υλοποιηθούν άμεσα, γρήγορα και όσο το δυνατόν πιο δίκαια. Αυτό αναμένουμε. Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τους αγρότες μας, υπό την Προεδρία, αν το πω έτσι, του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Αλέξη Πολίτη, η οποία ήρθε σε συνέχεια της χθεσινής συνάντησης στο Δημαρχείο του Παγκαίου με το κυβερνητικό κλιμάκιο, με επικεφαλής τον Υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό αρμόδιο για τις φυσικές καταστροφές, τον κ. Τριαντόπουλο. Χθες μπήκαν οι βάσεις, ούτως ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη, μια βιβλική καταστροφή. Αυτό το οποίο ζήτησα από τους αγρότες είναι να εμπιστευτούν και τους βουλευτές, να εμπιστευτούν την κυβέρνηση, να εμπιστευτούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στα αλλεπάλληλα χτυπήματα της φύσης παραμένει δίπλα στους πολίτες, διαθέτοντας κονδύλια για να τους στηρίξει. Θέλω όμως την ίδια στιγμή να πω ότι και η παρουσία των αγροτών είναι εξαιρετική και αποδεικνύει ότι εκτός από ποιοτικά προϊόντα στην περιφερειακή ενότητα Καβάλα, στις δημοτικές ενότητες Ορφανού και Πιεραίων που έχουν πληγεί κατά βάση, διαθέτουμε και ποιοτικούς αγρότες. Και έτσι πραγματικά μπορούμε και συζητάμε, γιατί γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι είμαστε από την ίδια πλευρά της όχθης. Δεν είμαστε απέναντι, δεν λειτουργούμε ανταγωνιστικά και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αξιοπρεπέστατη την παρουσία των αγροτών. Συνομιλήσαμε για μια σειρά θεμάτων με τους αγρότες μας, με ένα κλιμάκιο των αγροτών επί της ουσίας. Οι υπόλοιποι είναι κάτω και θα πάμε τώρα να τους δούμε. Παρουσία του βουλευτή μας, του κ. Μακάριου Λεζαρίδη, έγινε μια πολύ γόνιμη κουβέντα. Η αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας την τραγωδία, γιατί για μια τραγωδία μιλάμε που τους βρήκε, είναι πρωτοφανής και αν μη τι άλλο τους τιμά ιδιαίτερα. Νομίζω ότι η χθεσινή σύσκεψη απέδωσε καρπούς. Όλα τα αιτήματα που είχαν στο μυαλό τους οι αγρότες μας, τα οποία ήθελαν να θέσουν στους κυβερνητικούς παράγοντες, νομίζω ότι ικανοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, για να μην πω σε απόλυτο βαθμό. Και αυτό που μένει τώρα είναι να τρέξουν οι διαδικασίες γρήγορα,
ώστε να μην χαθεί χρόνος και να επουλωθούν οι πληγές, όσο μπορεί να επουλωθούν οι πληγές, από την κρατική αρχή και μέρημνα. Εμάς, οι υπηρεσίες της περιφέρειάς μας είναι έτοιμες, πανέτοιμες, προκειμένου να κάνουν την όποια καταγραφή έχει ζητηθεί από τον κύριο Τριαντόπουλο, προκειμένου να αναζητηθούν επιπλέον πόροι και να αποζημιωθούν, να ενισχυθούν περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι. Και από εκεί και πέρα είμαστε όλοι μαζί, η αυτοδιοίκηση, οι βουλευτές μας, ο Υπουργός, είμαστε όλοι μαζί προκειμένου να δώσουμε λύσεις. Ήταν πολύ σημαντική συνάντηση σήμερα και το ξαναλέω, τιμά τους αγρότες μας η αξιοπρεπέστατη στάση τους. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μετά τη χτεσινή συνέλευση που έγινε στο Δημαρχείο, στο Δήμο Παγκαίο, και από αυτά που ανακοίνωσε και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο κ. Λικουρέντους, αλλά και οι υπουργοί που παρευρέθηκαν στη σύσκεψη, το κλίμα είναι θετικό. Οι αγρότες έχουν ελπίδα ότι κάτι θα πραγματοποιηθεί. Βασικά, όπως είπα και χθες, τα βασικά σημεία που έχουν δεσμευτεί οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης είναι ότι δεν θα γίνει παρακράτηση του 20% στο ποσό της αποζημίωσης που θα δικαιούνται οι αγρότες, που είναι ένα βασικό κομμάτι, γιατί είναι ένα σοβαρό ποσό αυτό που παρακρατείται όταν υφίσταται ζημία οι αγρότες. Θα γίνει μια προσπάθεια να δοθούν προκαταβολές από τώρα, ώστε να έχουν χρήματα οι άνθρωποι να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά στα χωράφια τους και να μπορέσουν να τα καλλιεργήσουν για την επόμενη χρονιά, γιατί και αυτό είναι βασικό. Αυτή τη στιγμή έχουν πέσει αμπέλια, έχουν ισοπεδωθεί και χρειάζονται εργατικά χέρια προκειμένου να γίνει αναστήλωσή τους, αλλά αυτά σημαίνει ότι χρειάζονται χρήματα.